Πάμε τώρα σε μια θεατρική παράσταση που έχει δημιουργήσει αίσθηση για το περιεχόμενό της. Mm-hmm. Είναι η Σάλπικα του Αγγέλου στο θέατρο Όστρια. Πέρα από ότι πρωταγωνιστεί ο Αλέξιος Κοτσόρης, ο Στέφανος Καγαβούλης, ο κύριος Παπαναστασόπουλος σκηνοθετεί. Είναι ένα ομόφυλο ζευγάρι. Θέλει να υιοθετεί παιδί με παρένθετη μητέρα. Είναι σκληρός ο λόγος της παράστασης, είναι ρεαλιστικός. Έχει τύχει και μας το λένε οι ηθοποιοί ότι έχει φύγει κόσμος εξαιτίας της φυλακής. Από την άλλη όμως η συζήτηση ήρθε στην εκκλησία. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του Αλέξιου. Την ακούσουμε. Απλά θεωρώ λίγο υποκριτικό να φύγει ο κόσμος, υπό την έννοια ότι όταν πηγαίνεις να παρακολουθήσεις μια παράσταση, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι πάει να δεις. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του Αλέξιου στον Χρανιώτη για το Survivor. Που λέει ότι πρακτικά η καλλιτεχνική του πορεία θα είναι ευθύνουσα η καλλιτεχνική για το Survivor. Ας τη δούμε. Βρισκόμαστε στο θέατρο Όστρια πρώην Ελιζέ. Πριν μερικές μέρες έκανε πρεμιέρα η παράσταση Σάλπικα του Αγγέλου. Μια παράσταση που έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Στην παράσταση βλέπουμε ένα ζευγάρι, ένα ομόφυλο ζευγάρι, που ο ένας έχει την ανάγκη να κάνει παιδί και θέλει να το κάνει με τον σύντροφό του. Εκεί μπαίνει το θέμα της παρένθετης μητέρας. Οι φίλοι που θα δώσουν το παρόν στην παράσταση θα δουν ένα ζευγάρι να φιλιέται και κατά τη διάρκεια του έργου να έχει κάποιες ερωτικές περιπτύξεις. Και εδώ πέρα τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Υπήρξε ο φόβος, πώς θα το πάρουν οι θεατές αυτό? Έχουμε μέχρι στιγμής ένα περιστατικό. Ένα συγκεκριμένο. Μια κυρία. Που αισθάνθηκε κάπως περίεργα και σηκώθηκε και έφυγε. Μεγάλη ηλικία. Πολύ μεγάλη ηλικία. Όπου σηκώθηκε και έφυγε όταν. Η οποία όμως, να διευκρινίσουμε, δεν σηκώθηκε να φύγει σε κάποια από τις ερωτικές μας περιπτύξεις. Σηκώθηκε να φύγει σε μια άλλη στιγμή, σε μια σκηνή που έχει ο Τόνι με τη μάνα. Και αυτά που λέγονται ίσως ήταν πολύ προχώ για τη δική της νοοτροπία. Τώρα θα σου πω ένα σκηνικό που σήμερα συνέβη. Έλαβα ένα μήνυμα στο Facebook από ένα παιδί που είδε την παράσταση την Πέμπτη και μου είπε: συγκινήθηκα πάρα πολύ, μου λέει, με την παράσταση. Γιατί είμαι, λέει, ομοφυλόφιλος και ο πατέρας μου με έδιωξε από το σπίτι. Θα φύγω εδώ, μαμά, είναι καλύτερα. Τόσο ξεκουμπιστεί και να μας αφήσει την ησυχία μας. Ως καλλιτέχνης, και εσύ, Στέφανε, και εσύ, Αλέξιε, γνωρίζεις ότι μπορεί κάποιοι να γράψουν διάφορα σχόλια για μια παράσταση που μπορεί να θεωρηθεί κεντρική? Ότι, για παράδειγμα, γίνεται για να προκαλέσει. Δεν γίνεται όμως για να προκαλέσει, γίνεται γιατί αυτό συμβαίνει στη ζωή. Έχει γίνει και από γνωστούς ανθρώπους στην Αθήνα. Έχει γίνει στο εξωτερικό κατ' επανάληψη. Εύχομαι να γίνει ξανά και ξανά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν ένα παιδί και είναι ομοφυλόφιλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουν το δικαίωμα είτε με παρένθετη, είτε με υιοθεσία, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να το αποκτήσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ένα παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που να ζει με τη μητέρα και με τον πατέρα. Αυτό είναι παροχημένο. Είναι ξεπερασμένο. Για μένα αυτή η παράσταση και παρόμοιες παραστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβαίνουν για να συνηθίσει ο κόσμος, η κοινωνία, η ελληνική τουλάχιστον, γιατί σε άλλες κοινωνίες έχουν τα πράγματα προχωρήσει πολύ περισσότερο, να συνηθίσει να βλέπει και δύο άντρες να φιλούνται και να έχουν ερωτική περίπτυξη και να μην υπάρχει λόγος καν να το συζητάμε. Δηλαδή πλέον να φτάσουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε στο τρένο δύο άντρες να φιλούνται, να αγκαλιάζονται και να μην ενοχλεί. Θα κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Πιστεύεις ότι θα ερχόταν ένας εκπρόσωπος εκκλησίας να δει αυτή την παράσταση και γιατί πρέπει να έρθει? Από αυτούς που ξέρουμε, όχι, κανένας. Αλλά δεν θέλουμε κιόλας να έρθουν. Εγώ προσωπικά δηλαδή, μάλλον δεν θέλω, για να μιλήσω για μένα. Τώρα, αν υπάρχει ένας εκπρόσωπος ο οποίος είναι χαλαρός και ανοιχτός σε ό,τι έχει να κάνει με αγνά συναισθήματα, να έρθει. Αλλά δεν έχουν αγνά συναισθήματα οι άνθρωποι της Εκκλησίας τελικά. Είναι συγκεκριμένοι σε ένα κόνσεπτ, σε ένα κουτάκι, σε κάποιους κανόνες που ακολουθούν γιατί έτσι το συμφέρει. Ο λόγος του Θεού, θα σου πει κάποιος, είναι αυτό, δεν είναι κανόνες. Δεν είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος των ανθρώπων που έχουν φτιάξει για το Θεό. Επιβάλλεται να έρθουν να δουν μια διαπαράσταση και όχι μια διαπαράσταση. Δηλαδή, ρισκάρεις τον αφορισμό. Αν εννοούν την αγάπη στην πραγματική της διάσταση, δεν θα υπάρχει όχι αφορισμός, αλλά θα υπάρξει και χειροκρότημα. Σε βλέπουμε μέσα από διαφημίσεις. Σε γνωρίζουμε. Πρόσφατα έκανες μια πετυχημένη διαφήμιση για τις ασφάλειες, όπου έγινε viral. Οι σιρήνες της τηλεόρασης σε έχουν κλειτάρει ποτέ και θα έκανες τα πάντα για να είσαι στην τηλεόραση? Όχι, δεν θα έκανα τα πάντα, γιατί αν έκανα τα πάντα θα ήμουν στην τηλεόραση. Έχω κάνει κάποια πράγματα στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, αλλά θεωρώ ότι είμαι ηθοποιός του θεάτρου. Ο συνάδελφός ο Χρανιώτης πήγε στο Survivor. Θα πήγαινες? Με τίποτα. Με τίποτα. Και τον λυπάμαι πάρα πολύ που τον βλέπω στο Survivor.
Τον γλυπάσα γιατί? Γιατί όλη του εικόνα είναι λίγο χαλασμένη. Είναι όλο αυτό το ρουφιανιλίκι, όλο αυτός ο θυμός που τους βγαίνει. Λέγουν κάποια στοιχεία που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε σαν ηθοποιοί να τα δει ο κόσμος. Εκεί όχι μόνο ο Χρανιώτης, αλλά και άλλα παιδιά έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Θα είναι εύκολη η επόμενη επαγγελματική του πορεία, πιστεύεις? Υποθετικά πάντα μιλάμε. Θα είναι εμπορικά εύκολη. Πάω. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτές οι σκηνές να είναι, να κλείνουν το μάτι στην κοινότητα των ομοφυλόφιλων να έρθουν να δουν την παράσταση? Μακάρι. Να το κλείσουμε το μάτι. Στο κλείνω δηλαδή. Ελάτε. Σε μια ταλαιπωρημένη κοινωνία, το περιεχόμενο αυτό δεν φοβηθήκατε ότι μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις? Καταρχήν, όταν κάνεις κάτι στο θέατρο, δεν πρέπει να φοβάσαι. Πρέπει να ακολουθείς την καρδιά σου, πρέπει να ακολουθείς αυτό που θες να πεις. Πιστεύετε ότι πολλοί φίλοι που παρακολουθούν την παράσταση, μιλώντας και με τους ηθοποιούς λίγο πριν τους πρωταγωνιστές, θα βρουν κομμάτια του εαυτού τους μέσα από το έργο σήμερα? Ναι, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Έχουν έρθει άνθρωποι, έχουν έρθει κοπέλες, κοπελιές, που μου λένε ότι μέσα σε αυτή τη σχέση των δύο ανδρών, η οποία σκιαγραφείται πάνω στη σκηνή, έχω δει στιγμές από δικά μου προβλήματα, στιγμές από δικές μου σχέσεις, και αυτό πιστεύω ότι είναι το πολύ σημαντικό αυτού του έργου. Δεν διαχωρίζει το ότι το ζευγάρι είναι ομόφυλο ή το ζευγάρι είναι ετερόφυλο. Τα προβλήματα υπάρχουν σε κάθε σχέση, σε κάθε ανθρώπινη σχέση. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και όλοι αντιμετωπίζουμε, είμαστε κοινωνία των ίδιων προβλημάτων. Αν ποτέ στην πραγματική σας ζωή σας έλεγε ο γιος σας ότι θέλω να κάνω παιδί με παρένθετη μητέρα με τον σύντροφό μου, πώς αντιδρούσατε? Ο ρόλος του γονιού, γιατί έχω γιο, έχω τρία παιδιά, είναι να μπορούμε να υποστηρίζουμε τα όνειρα των παιδιών μας και να τα αφήσουμε να έχουν μια ελεύθερη επιλογή χωρίς να τα επηρεάζουμε. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί λένε ότι εγώ δεν έχω θέμα στην ανεκτικότητα, αλλά να μην μου συμβεί εμένα το ίδιο. Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή θέλει δύναμη και θέλει και. Ένας από τους λόγους που υπάρχουν τέτοια έργα σαν αυτό εδώ πέρα και η μαγεία αυτού του έργου είναι ότι τα αγγίζει τόσο όσο. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί και να περάσει απλώς σαν μια υπερβολική αγάπη της μητέρας η συμπεριφορά αυτής της μάνας. Μπορεί και όχι όμως. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μεγάλο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα πάνω. Και ειλικρινά έπρεπε να έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε. Καλή συνέχεια στα παιδιά να πούμε. Έτσι, καλή πορεία. Καλό τάξιο να είναι το έργο τους. Σε ποιο θέατρο είναι? Στο θέατρο Όστρια μέχρι στις 7 του Μάη. Ωραία. Είναι η παράσταση. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε αμέσως. Πάμε.